Συντέκνησε, συντέκνησε, δεκνάτια, γεια σα και χαρά σα. Οι κομικοί μα ηθοποιοί κανονικά πρέπει να διαμαρτύρονται. Γιάντα, γιατί ορισμένοι πολιτικοί μα τον εκλέβουνε το ψωμί. Ποιούνε τόσο τέλεια και πλούσια το γέλοτα που υπάρχει προβληματισμό στον καλλιτεχνικό χώρο. Για γρήκα, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φύλαχοι, δύο νέες ομάδες δημιουργήθησαν στην Ελλάδα. Ο Γιαννοπουλικός και ο Κατριβανικός. Ο Γιαννοπουλικός ιδρύθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Ευάγγελο Γιαννόπουλο και ο Κατριβανικός από τον Υπερνομάρχη Αττικής κύριο Θόδωρο Κατριβάνο. Γιαννοπουλικός και Κατριβανικός λοιπόν. Καιρός ήταν να δημιουργηθεί κάτι νέο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε βαρεθεί πια τις παραδοσιακές ομάδες Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αγαπητοί φύλαχοι, σε λίγο αρχίζει το ματς. Αρχίζει το ματς. Αρχίζει το ματς. Αρχίζει το ματς. Για γρήκα. Μια νέα ομάδα! Μια νέα ομάδα! Ζήτω Γιαννοπουλικός! Θα κακώσει τον κέρατα που είναι μανάλια! Ζήτω Κατριβανικός! Έχω αρχηγό Βαρβάτο εγώ, μωρή! Όρμα Γιαννόπουλε! Γιάντε, εμένα αρχηγός μου είναι αχαμνός! Ζήτω Κατριβανικός! Α, Ρινάτσι, σας τα ξεσκίσω με ναι, τα δίχτυα! Κουρέλια σας τα κάμω με ναι! Κουρέλισε την κοιωμάδα σου, κουρέλα! Ζήτω Κατριβανικός! Ήταν πες Μωρή, ήταν πες Μωρή, ήταν πες Μωρή, ανάστε μας, εσκατό γρια. Πώς πάνε εδώ πέρα, καλά πάνε οι πολίσεις. Καλά πάνε, αλλά δουλειά. Δεν μου λες παρακολουθείς του. Βρεχές τους. Έχετε ακούσει ότι ιδρυθήκανε τώρα τελευταία δύο νέες ομάδες στην Ελλάδα, ο Γιαννοπουλικός, Κατριβανικός. Τι έχετε να πείτε για αυτές τις δύο ομάδες. Είστε ο παδός του Γιαννοπουλικού ή του Κατριβανικού. Να σου πω, σημειώσει την τεχή. Να σε καλά. Τι παρακολουθείτε, θρησκευτικές εκπομπές, τηλεόραση, τι άλλο. Τίποτα. Αγροτικές και τέτοια. Ακολουθείς ποδόσφαιρο τηλεόραση. Όχι. Έχεις ακούσει ότι ιδρυθήκανε δύο καινούργιες ομάδες, ο Γιαννοπουλικός και ο Κατριβανικός. Ναι. Πώς αυτά, με ποια ομάδα θα υποστηρίξεις τη λόγου εδώ που θα βγουν στην αγορά. Εγώ για αυτές τις ομάδες δεν γατέω. Ναι. Γατέω μόνο για τον όφη μας. Για τον όφη μας. Και για τη λαϊκή μας, τίποτα άλλο. Ο Γιαννοπουλικός κατέχει ποιος τον ίδρυσε. Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Ναι. Και ο Κατριβανικός τον ίδρυσε ο Θόδωρος Κατριβάνος. Ναι. Και παίζουν ποδόσφαιρο μέσα στα δικαστήρια. Μάλιστα. Πού πας εσύ, προς τα πού κλείνει. Με τον Γιαννόπουλο θα κλείσω. με ποιο μέρος είστε εσείς, με ποια ομάδα είστε. Νιγηρία. Με ποιο? Νιγηρία. Α, εσείς δεν είστε ούτε με τον Γιαννοπουλικό ούτε με τον Κατριβανικό. Είστε με την Νιγηρία. Ναι. Χρόνια πολλά, να σε καλά. Και ευχαριστώ, έλα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις ακούσει ότι ο Ευάγγελος ο Γιαννόπουλος ίδρυσε ομάδα δά, τον Γιαννοπουλικό και ο Κατριβάνος τον Κατριβανικό. Αλλά παίζουν μέσα στα δικαστήρια αυτοί. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Όλα αυτό το πράγμα. Όλα. Τα άκουσα. Τα ακούσατε. Ναι. Τα έχω δει τηλεόραση που δεν την πήρανε. Ποιο την πήρανε. Η εφορία. Μου την κόψανε. Το μουστάκι αυτή. Δεν μου λες. Άκουσες πως ιδρυθήκαν δύο καινούργιες ομάδες στην Ελλάδα. Ο Γιαννοπουλικός και ο Κατριβανικός. Ο Κατριβανικός. Με ποια ομάδα σε του λόγου από τις δυο. Εγώ με τον ένα. Με ποιον εδώ. Με τον πρώτο. Με τον Γιαννοπουλικό. Είναι δυνατή ομάδα δηλαδή. Με ποια ομάδα σε του λόγου. Με τον Γιαννοπουλικό ή με τον Κατριβανικό. Με τον Γιαννοπουλικό. Επειδή είναι κυβερνητικός. Θα νικήσω με ναι σίγουρα. Ο Γιαννοπουλικός θα στεφανωθεί νικητής. Όπως ο αρχηγό μας ο Γιαννόπουλος εστεφανώθηκε να νικητής στις πολέμους. Ο Γιαννόπουλος εστεφανέθηκε στις πολέμους. Είδε πότε σε πολέμησε. Άκου να δεις Ρινάκη, σαν ο παδός του Γιαννόπουλου πρέπει να διατηρήσω ήπιο κλίμα. Ο αρχηγός μας ο Γιαννόπουλος ήτανε ήρωας του Ελλάς. Σιγά τον ήρωα. Ήρωας υπουργικές καρέκλες γίνεται δεν γίνεται. Α, τούτανα τα ψώματα τα διαδίδει ο σκατόγερος ο Κατριβάνος. Σιγά το Γιαννόπουλο το Λυκόπουλο. Άκου να δεις, ο Γιαννόπουλος δεν είναι Λυκόπουλο, Λυκός κυλώνε. Και θα σας εκαρφώξει κάτι γκολάρες που δεν θα έχετε που να τσιβάλετε. Γιαννόπουλε, ευθύς ορμό, εσένα έχω οδηγό. Εσένα και μου πάρεις την... Κάτσε μαρισκό, θα μη μου πάρεις την μπάλα σκατόγρια. Έλα. Δυο γέρι εμαλώνανε, στα χέρια έπιαστηκαν. Έλα, στα χέρια έπιαστηκαν. Κι από το ζόρι το πολύ, κι οι δυο κατούρηθήκαν. Έλα, κι οι δυο κατούρηθήκαν. Μην τρέμεις γέρο τσόρμανε, στο γέρο που είναι πλάι. Έλα, στο γέρο που είναι πλάι.
Κι ας έχεις πέτρες στα νεφρά, όρμα να μη σε φάει. Έλα, έλα, όρμα να μη σε φάει. Για γρήκα το νεφροπαθή το γέρο. Ο αγώνας, αγαπητοί φιλαθλοί, συνεχίζεται αρκετά σκληρός και ο κόσμος υπερβολικά φανατισμένος κρατάει σημαίες και ορίεται. Ορίεται! Οι αρχηγοί των δύο παραδοσιακών ομάδων, του Ολυμπιακού κύριος Κόκαλης και του Παναθηναϊκού κύριος Βαρδινογιάννης, δήλωσαν πως τέτοιο φανατισμό ο κόσμος δεν γνώρισε ούτε με τις δικές τους ομάδες. Παρασυρώμενοι και οι ίδιοι φώναξαν «Ζήτω Γιαλοπουλικός» ο ένας και «Ζήτω Κατριβανικός» ο άλλος και πλακώθηκαν στο ξύλο. Για γρήκα! Ακούσετε πως εντρεθήκανε δύο καινούργιες ομάδες ποδοσφαιρικές στην Ελλάδα. Ο Γιαννοπουλικός και ο Κατριβανικός. Κατέσσερα πιού. Ναι. Και παίζουν μέσα στα δικαστήρια ποδόσφαιρο. Ο Γιαννόπουλος με τον Κατριβάνο. Ποιος μπορεί παίζει. Με ποιο μέρος είσαι εσύ, με τον Γιαννόπουλο ή με τον Κατριβάνο. Εγώ, ναι. Το Γιαννόπουλο. Το Γιαννόπουλο. Δείξε μια κυρία που είναι Πασοκατζού και φανατικά Γιαννοπουλικιά. Για γρήγορα. Είστε με το μέρος του Γιαννόπουλου ή του Κατριβάνου. Κατριβάνου. Ποιο μέρος σε τι λόγους. Με το Κατριβανικό. Για γρήγορα. Ακούσατε για δύο καινούργιες ομάδες που ιδρυθήκαν στην Ελλάδα. Γιαννοπουλικός, Κατριβανικός. Αλλά αυτοί δεν παίζουν σε γήπεδο μέσα στα δικαστήρια. Με ποια ομάδα είστε του λόγου σας, αν επιτρέπετε. Δηλαδή Γιαννοπουλικός, Κατριβός, σημειώνομαι. Γιαννοπουλικός. Γιαννοπουλικός. Δηλαδή 1-0. Πώς πάει. 2-0. 2-0. Ένα για γρήκα στην κάμερα περιφημίου. Για γρήκα. Γκολ, γκολ, Γιαννοπουλικές εξέσκησες. Δείτε το τριβανικό. Ντασέρεσε, μωρή, ντασέρεσε. Μπορεί να μου βάλες ένα γκολ και να σέρεσε. Μα ο αρχηγό μας, ο Γιαννόπουλος, βάνει άλλα γκολ πιο τρανά και πιο μεγάλα. Σιγά τα γκολ που βάνει, που τρέμει σαν άνεσης μοπαθής. Α, ο Γιαννόπουλος βάνει γκολ στι γυναικείες καρδιές. Παίρνει την μπάλα, πλασάρει, σεντράρει, σουτάρει και γκολ στην καρδιά Τσιβάνας Μπάρμπα βάνει. Για γρήκα, ζήτω Γιαννοπουλικός. Ζήτω Κατριβανικός. Ζήτω Γιαννοπουλικός. Ζήτω Κατριβανικός. Ζήτω Γιαννοπουλικός. Ζήτω Γιαννοπουλικός. Ζήτω Κατριβανικός. Γιαννοπουλικός και Κατριβανικός λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, καιρός ήταν να δημιουργηθεί κάτι νέο στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Όχι. Σαν οπαδός του Γιαννοπουλικού πρέπει να διατηρήσω ήπιο. Λοιπόν, δεκνέ μου, σ' ακούμενε, δήλωσέ μας ό,τι θες. Ορίστε. Με ένα κοντό κοντό σκηνή τα χέρια σου θα δέσω. Ναι. Να στέκεις όπου στέκομαι, να θέτεις όπου θέτω. Να τα για γρήκα! Για γρήκα! Εσένας άρεσε το πρόβλημα. Παρακολουθεί ο σύζυγός σας ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Ναι, παρακολουθούμε. Παρακολουθούν τις καινούργιες ομάδες για να πούμε. Παρακολουθώ και εγώ σε παρακολουθώ. Α, μόνο εμένα παρακολουθούν. Το καλό να πάτε. Σαν οπαδός του Γιαννοπουλικού πρέπει να διατηρήσω ήπιο κλίμα. Το ξέχασα. Κατερίνα, 3, 2, 1, πάμε. Όπως βλέπετε, παραμονές Χριστουγέννων γίνονταν άρπατα τα ισόρουχα. Πάρτε τα ισόρουχα. Αγοράζετε, κυρία μου, αγοράζετε. Είναι ποιοτικά όμως, είναι ποιότητα, τα βλέπω. Πάρε και εσύ. Μπορείς. Μπορείς, πάρε. Ό,τι για κάνω συντεκνέ. Εμποβήθηκα να ξεπάσεις. Μην τα χαλάσεις, ήταν η μπάλα τρομερή. Μπορεί να ξεπάρεις από εκεί. Ναι. Ήταν τρομερή μπάλα και απέρασαν. Συντέκνη και συντέκνησες, κουμπάρι και κουμπάρι. Πάντα να είσαι εμπιστική του Θεού τη χάρη. Συντέκνησά μου να είσαι καλά, θα τα ακούσει από την τηλεόραση τώρα. Μα, ωραία, σε παρακολουθώ, ωραία. Σε παρακολουθώ. Ωραία, δεν το καταλαβαίνω. Πάνω από εμάς, δεν τρέμε μουσκάρις, το μετά μου. Βραχιάς του. Για γρήκα!